τον Έσπε Μπάρθ. Άιντα, έγινε μια έτσι πρώτη ενημέρωση και συζήτηση πριν την σημερινή απογευματινή νέα συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Ακιντζή. Και έχουμε και νέες δηλώσεις. Ουσιαστικά, ο Έσπε Μπάρθ, Άιντα, απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση να μην δημιουργηθεί άλλη ένταση που θα πλήξει τις συνομιλίες. Θανάση, τι ακριβώς έχει πει? Καλό μεσημέρι, Πέρστα, κυρίες και κύριοι. Στο μεταξύ, να πούμε ότι αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να εξέλθει του Προεδρικού Μεγάρου και μπορεί ενδεχομένως να προβεί και σε κάποια δήλωση. Mm-hmm. Μέχρι όμως να εξέλθει ο πρόεδρος, να πούμε ότι ο ειδικός σύμβουλος, ο Έσπερ Παρθέιντε, μετέφερε την ισχυρή αποφασιστικότητα του Αντώνιο Κουτέρες, του Γενικού Γραμματέα και των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ισχυρή αποφασιστικότητά τους να γίνουν όσο πιο βοηθητικοί μπορούν για την εναπομείνασε, όπως είπε, ευκαιρία να αξιοποιηθεί η δυναμική όσο υπάρχει, ενώ συνεχάρη τους δύο ηγέτες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Στις 17 του μήνα, να πούμε, Πέρσα, θα γίνει μια αξιολόγηση για την μέχρι σήμερα πορεία των συνομιλιών. Έγινε σκληρή και πολλή δουλειά από τους διαπραγματευτές, είπε ο Έσπερ Παρθέιντε. Υπάρχει δύσκολο περιβάλλον γύρω από τις συνομιλίες, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, είπε, αναφερόμενος στον ίδιο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα, για να δούμε τις προκλήσεις στην οικονομία αλλά και τις ευκαιρίες που έρχονται μετά από μια πιθανή λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις επικρίσεις που δέχθηκε, αναφορικά και με την ενδεχόμενη ένταση τον Ιούλιο, όταν θα αρχίσουν και οι γεωτρήσεις, οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα υλοποιηθούν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάλεσα, είπε ο Έσπερ Παρθέιντε, όσους ασκούν επιρροή να την ασκήσουν για να μειώσουν την ένταση. Δεν έχω πρόθεση, απάντησε, στις επικρίσεις να εκβιάσω, αλλά δεν μπορώ να προσποιούμε ότι δεν βλέπω ότι δραματικές στιγμές μπορεί να προκύψουν τον Ιούλιο. Ο Γενικός Γραμματέας το βλέπει, το ξέρει, οι δύο ηγέτες το ξέρουν, το Συμβούλιο Ασφαλείας το ξέρει και δεν μπορούμε να τριγυρνάμε προσποιούμενοι ότι δεν το βλέπουμε. Σημείωσε ο Έσπερ Παρθέιντε, ενώ ανέφερε επίσης ότι το πρόβλημα δεν νομίζω να είμαι εγώ, όπως είπε, αλλά διότι η διαδικασία είναι καθοδηγούμενη από τους ηγέτες, είναι κυπριακής ιδιοκτησίας και είναι σε αυτούς και είναι αυτοί που διαχειρίζονται την διαδικασία. Αυτά, Πέρσα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα προβεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις. Για να τοποθετηθεί και για όσα ανέφερε ο Έσπερ Παρθέιντε. Των δηλώσεων του Έσπεν Μπάρθ, Άιντα, και να επιστρέψουμε να δούμε αν θα δούμε και τον πρόεδρο έτσι να εξέρχεται για να κάνει κάποιες νέες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Άιντα. There's been hard and good work done by the negotiators over the last weeks. At the same time, there is no secret that there's a difficult environment surrounding the talks, domestically and internationally. And I think this is a good time again to call on all parties to do their utmost to reduce any kind of tension that can make the talks more problematic. Μάλιστα. Απευθύνει έκκληση λοιπόν να μειωθεί η ένταση από όλες τις πλευρές και βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάει η ένταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως αφορά στις γεωτρήσεις που αναμένεται να γίνουν από την Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως προκαλείται αντίδραση. Αδικαιολόγητα σύμφωνα με εμάς και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο από την Τουρκία και την τουρκική πλευρά γενικότερα. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Ο πρόεδρος, όπως μας είπε, Θανάση, αναμένεται από στιγμή σε στιγμή ουσιαστικά να εξέλθει και ίσως γίνουν κάποιες δηλώσεις. Και όλα αυτά καθώς τώρα, μετά είχαμε την τελετή διαβεβαίωση, την παρακολουθήσαμε εμείς ζωντανά και όλα όσα συνέβησαν και υπόθηκαν. Ο κύριος Πρόεδρος είδε και τον αντιπρόεδρο Πέρσα της Ευρωπαϊκής και τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας μετά τη συνάντηση. Είδε και τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας πριν από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Έσπερ Παρθέιντε. Είδε τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είναι και η συζήτηση που γίνεται για την οικονομία που σύμφωνα με τον Έσπερ Παρθέιντε, για να αναφερθούμε ξανά στις δηλώσεις του, έχουν επιτευχθεί πολλά και στο κεφάλαιο της οικονομίας κατά την άποψη του κύριου Έιντε, ο οποίος πρόσθεσε, αν θέλεις να επεκταθούμε ακόμη λίγο περισσότερο, ότι πολλές από τις επιπλοκές που υπάρχουν σήμερα στη διαδικασία απειλής του Κυπριακού τις περίμενα, όπως είπε. Πριν από μισό χρόνο, υπενθύμησε, είχε μιλήσει για το τελευταίο μίλι, το οποίο είναι πάντοτε πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλο βήμα και ένα μεγάλο βήμα να καταλήξει σε μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και των δύο πλευρών. Πρόσθεσε ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν είναι διατεθειμένος, όπως είπε, να παρουσιάσει στον κόσμο, στον λαό, ένα δημοψήφισμα για κάτι που δεν συμφωνεί. Μάλιστα. Και αναφέρθηκε ξανά σε όλους τους οικονομικούς θεσμούς που βρίσκονται στην Κύπρο,
εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης λύσης. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και οι ειδήσεις, τέλος πάντων, που έρχονται όσον αφορά την οικονομική πτυχή της λύσης του Κυπριακού. Θα πάμε και στην Χριστίνα Μαύρου, καθώς φαίνεται ότι έχουμε